Με την καταδίκη των 8 από τους 9 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, έπεσε σήμερα η αυλαία της δίκης για τους κριτικούς πρώην σπουδαστές της Γαλακτοκομικής που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για άσκηση βίας εις βάρος του άτυχου 20χρονου. Το μονομελές πνευμελίο δικαίου Ιωαννίνων έκρινε ένοχους για ορισμένες από τις πράξεις που τους αποδίδονταν τους 8 εκ των κατηγορουμένων, με τους 3 από αυτούς να καταδικάζονται σε παροχή κοινοφελούς εργασίας 150 ωρών λόγω του ότι ήταν ανήλικοι κατά την τέλεση των πράξεων. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 36 μηνών, εξαγοράσιμη με 5 ευρώ την ημέρα, η οποία είχε ανασταλτικό χαρακτήρα εσόδου εκδικαστεί η έφεση. Κατά την σημερινή διαδικασία, ο εισαγγελέας πρότεινε και η πρόεδρος αποδέχθηκε να απορριφθούν οι αυτοτελείς ισχυρισμοί για την αναγνώριση των ελαφρυντικών της μετεφηβικής ηλικίας και του πρώτερου έντιμου βίου στους κατηγορουμένους. Κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των συνηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι σημείωσαν ότι τα ελαφρυντικά αυτά δεν έχουν αναγνωριστεί μόνο σε περιπτώσεις τρομοκρατικών πράξεων και τελεσμένες ανθρωποκτονίες. Μάλιστα, λίγο αργότερα, η πρόταση του εισαγγελέα να μην έχει η ποινή ανασταλτικό χαρακτήρα χαρακτηρίστηκε ως εκδικητική, με την πρόεδρο να ζητά από το συγκεκριμένο συνήγορο να ανακαλέσει. Και επειδή αυτό δεν έγινε, υπήρξε και ολιγόλεπτη διακοπή. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα για την ποινή των 5 ενηλίκων ήταν 42 μήνες φυλάκιση, με την πρόεδρο να τη μειώνει σε 36 μήνες μετά και την παρέμβαση των συνηγόρων που επικαλέστηκαν τον νέο ποινικό κώδικα που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τις αμέσως επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον οποίο το πλαίσιο της ποινής δεν υπερβαίνει τα 3 έτη. Την δήλωση του πατέρα του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη, Ανδρέα Γιακουμάκη, εκφράζοντας το ευχαριστώ στον κόσμο από τον οποίο η οικογένειά του εισέπραξε αγάπη και σεβασμό, ανέγνωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο δικηγόρος της οικογένειας Δημήτρης Μπούκας. Διαβάσω λιγάκι τη δήλωση του ίδιου του Ανδρέα του Γιακουμάκη. Αυτολεξί. Νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Αν με ένα ευχαριστώ μπορώ να καλύψω όλη αυτή την αγάπη και το σεβασμό που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια. Για το Βαγγέλη μου δεν ντρέπομαι, για την Κρήτη δεν ντρέπομαι. Η Κρήτη έχει παλικάρια και η εικόνα που αποδείχτηκε στο δικαστήριο δεν έχει να κάνει με τα παλικάρια της Κρήτης. Παράλληλα, ο κύριος Μπούκας μετέφερε την ικανοποίηση της οικογένειας από το τελικό αποτέλεσμα της εκδίκασης της υπόθεσης, λέγοντας πως πλέον ο Βαγγέλης εκεί που βρίσκεται θα είναι καλύτερα. Θα σας μεταφέρω αυτά που η οικογένεια επιθυμεί να μεταφερθούν. Νιώθουν ικανοποιημένοι, είναι ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Γνωρίζετε βεβαίως ότι οι ποινές σε σχέση με τον επερχόμενο ποινικό κώδικα είναι το ανώτατο όριο, με τον ενισχύει μέχρι και 1 Ιουλίου. Οι προβλεπόμενες ποινές ήταν από 3 μήνες μέχρι και 5 χρόνια. Με αυτόν που έρχεται θα είναι από 10 μέρες μέχρι 3 χρόνια. Μόνο που μπορούμε να πούμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, είναι ότι η οικογένεια νιώθει ότι ο Βαγγέλης εκεί που είναι θα είναι καλύτερα. Θεωρούν ότι ο Βαγγέλης, ο γιος τους εκεί που είναι, θα νιώθει καλύτερα από το τελικό αποτέλεσμα. Η οικογένεια, θα σας πω ότι, και το βλέπετε, το νιώθετε, ικανοποίηση ιδιαίτερα με την έννοια ότι να πει πάβει πλέον να έχει το πρόβλημα, δεν μπορεί κανένας να το πει. Ο Βαγγέλης δεν γυρίζει πίσω. Αυτό είναι το μόνο που το αισθανόμαστε όλοι μας, ότι δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Τα τραύματά τους θα παραμένουν σαΐ. Είδατε πως βγήκαν από την αίθουσα σε επίπεδο κατάρρευσης. Και οι δύο. Δεν έδειξαν σημάδια χαράς με αυτό που συνέβη. Δεν το πανηγυρίζουν και δεν πρόκειται να το κάνουν. Βλέπετε ότι η ευπρέπειά τους δεν τους επιτρέπει να είναι υπερβολικοί. Δεν είναι κεφαλοκυνηγοί. Είναι άνθρωποι του μέτρου, δεν εκφράστηκαν ποτέ με δεσμενή λόγια κατά ουδήποτε εκ των κατηγορουμένων. Και δεν θα το κάνουν ποτέ. Σας είπα ότι έχουν την άποψή τους τι συνέβη, συμφωνούν με το αποτέλεσμα της δίκης, δεν διαφωνούν σε κάτι, είχαν και έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο ρόλος της δικαιοσύνης. Να στέλνει μηνύματα σε πάσης φύσεως παραβατικούς και ενώ σε άτομα που εκμεταλλεύουν τη δικιά τους την ισχύ, σε σχέση με τον έναν που τον μετατρέπουν σε αδύναμο, και ενώ την μυϊκή ισχύ, γιατί η νοητική ισχύς δεν καταβάλλεται από τη βία, υπερτερεί. Σας λέω ούτως ή άλλως ότι ο Βαγγέλης με τη συμπεριφορά του έγινε αντιληπτό σε όλους μας ότι υπηρίσχε έναντι κάποιων ανθρώπων. Γι' αυτό το Βαγγέλη λοιπόν οι γονείς ήταν και παραμένουν υπερήφανοι. Και όσοι άλλοι έχουν στο μυαλό τους ή κάνουν κάτι αντίστοιχο, σίγουρα λαμβάνουν μηνύματα από αποφάσεις, όπως συγκεκριμένη, η οποία θα έλεγα ότι εμπολείς την οικογένεια στο μέτρο που την ικανοποιεί μόνον, ικανοποιεί το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το ξέρετε όλοι σας, παρακολουθήσετε από κοντά τη συγκεκριμένη υπόθεση, άπαντες, απασχόλησε και απασχολεί και θα απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη υπόθεση, την ελληνική κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι το μήνυμα εστάλει προς πολλές κατευθύνσεις και είναι αυτό που έπρεπε να είναι.
ότι πράξεις βίας και μάλιστα ομαδικής βίας κατά ενός ανθρώπου δεν θα μένουν ατιμώρητες. Και το λέω πάντα με σεβασμό σε αυτούς που τιμωρήθηκαν, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση και βεβαίως το εφετείο θα κρίνει εξ υπαρχής την υπόθεση όπως έχει δυνατότητα να κάνει. Στο στάδιο που είμαστε, η οικογένεια έχοντας εμπιστοσύνη σας λέει ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την κρίση του δικαστηρίου. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ασκήσουν έφεση έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι στο δεύτερο βαθμό θα αποδειχθεί η αθωότητά τους, όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Πιστιόλης, ένας εκ των συνηγορών υπεράσπισης. Πιο αιχμηρή στις δηλώσεις της εμφανίστηκε η κ. Ιωάννα Τσιρίκα, λέγοντας πως η απόφαση σύμφωνα με την υπεράσπιση είναι ιδιαίτερα αυστηρή, προσθέτοντας πως το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επιοίκειας παρά το γεγονός ότι για τις περισσότερες και βαρύτερες κατηγορίες οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν. Ολοκληρώθηκε σήμερα μία δίκη η οποία ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, μία δίκη την οποία παρακολούθησε όλη η Ελλάδα. Το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό έκρινε τους 8 από τους 9 κατηγορουμένους ένοχους για κάποιες από τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ασκήσουν έφεση, εξακολουθούν να έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και έχουν την απόλυτη βεβαιότητα ότι σε δεύτερο βαθμό θα αποδειχθεί η αθωότητά τους. Αναφέρομαστε, έχουμε την οριστική απόφαση. Όπως είδατε, όλοι ήσασταν μέσα στην διαδικασία που κράτησε τόσες πολλές συνεδριάσεις. Η γνώμη της υπεράσπισης είναι ότι έχουμε μια ιδιαίτερα αυστηρή απόφαση. Εξάντλησε τα περιθώρια επιοίκειας στο δικαστήριο. Θα πάμε στο εφετείο. Δυστυχώς είχαμε αόριστες καταθέσεις, αόριστες μαρτυρίες, αντιφάσεις πολλές. Οι περισσότερες, όπως είδατε και εσείς, κατηγορίες έχουν φύγει. Πιο βαρύτερες, ας το πούμε. Δυστυχώς, όπως για παράδειγμα έχει φύγει η κατηγορία με το τζάμι, το πέσιμο, έχουν φύγει οι πιο σκληρές, εντός εισαγωγικών και το κρέμασμα, οι πιο σκληρές, ας πούμε, κατηγορίες. Έχουν μείνει ίσονος σημασίας κατηγορίες, εντελώς ελαφριές κατηγορίες, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εντελώς ελαφριές σωματικές βλάβες είτε απλές σωματικές βλάβες. Δυστυχώς, και εσείς στη δουλειά σας κάνετε τα ΜΜΕ. Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Συνεχίζουν και αναφέρονται σε αυτές τις κατηγορίες, σαν να υπάρχουν, σαν να καταδικαστήκαμε για αυτές, ενώ δεν υπάρχει καμία καταδίκη για αυτές. Θα τα πούμε στο εφετείο. Ευελπιστούμε σε μια καλύτερη απόφαση στο εφετείο. Είμαστε σίγουροι για αυτή την καλύτερη απόφαση και θα τα πούμε εκεί. Αυτά. Και σίγουρα τα ψέματα σίγουρα που υπόθηκαν σε αυτόν τον βαθμό, στον δεύτερο βαθμό, τα ψέματα θα εξαλειφθούν. Θα ίσως να έχουμε και αθωωτική απόφαση. Θα το δούμε όμως.